Το πολύπλευρο και πολυδιάστατο ζήτημα της περίθαλψης στο βόρειο κομμάτι του Εύρου φέρνει στο τραπέζι ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Κώστας Κατσιμίγας. Αφορμή ήταν η αυτονόμηση του νοσοκομείου Διδημοτήχου και η πρόσφατη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δικαιών. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε όλη τη λειτουργία του συστήματος, διότι η περιοχή αυτή φθήνει με τρόπο επικίνδυνο και φθήνει και ανησυχητικό. Και φθήνει χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, διότι η περιοχή είναι πλούσια, η περιοχή είναι αναπτυξιακή, είναι διασυνοριακή, δεν έχει μελετηθεί καθόλου και αντιμετωπίζεται από την κεντρική κυβέρνηση σαν να είναι μια περιοχή της Πελοποννήσου και της Ηλίας. Πληρώνουν δήθεν κάποιες αποζημιώσεις για να μην καλλιεργούνται εκτάσεις, με αποτέλεσμα η περιοχή να ερημώνει. Αν παρακολουθήσετε και ελέγξετε τον αριθμό των μαθητών των σχολείων, η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Η περιοχή εγκαταλείπεται. Άρα πρέπει να βρούμε, όχι μόνο να δημιουργήσουμε δομές του κράτους, είτε λέγονται υγείας, είτε λέγονται παιδείας εκεί, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να παραμείνει κόσμος εκεί, να παραμείνει και να ευδαιμονεί ο κόσμος, να βιοπορίζεται αξιοπρεπώς, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να υπάρχει υψηλή παραγωγή με χαμηλό κόστος και να υπάρχουν πάνω απ' όλα και γρήγορες συγκοινωνίες. Να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Κέντρο Υγείας Δικαίων είχε γίνει με αφορμή της ελλείψης ιατρικού προσωπικού αλλά και την ανάγκη για ένα επιμονήμου βάσεως ασθενοφόρου. Αναφορικά με το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, ο κ. Κατσιμίγας προτείνει την συνολική αναβάθμισή του. Εντάξει, το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας πρέπει να λειτουργεί ως μικρό νοσοκομείο. Μπορεί να μην υπάρχουν άμεσα προβλήματα. Αν ρωτήσετε εκεί το ιατρικό προσωπικό, σαφέστατα υπάρχουν και άλλες ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας πρέπει να γίνει ένα μικρό νοσοκομείο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κέντρο υγείας που βρίσκεται σε μια παραμεθόρια περιοχή. Εξηγεί επίσης ότι πρέπει πάντα σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής να συσταθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά όλα τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο. Καταρχήν μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την εκμετάλλευση του ζεόλιθου, που να απογκιστρωθούμε από αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει πολλές φορές και έχει εμπλοκή και η δικαιοσύνη. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις δυναμικών καλλιεργειών με χαμηλό κόστος. Να φροντίσουμε για τη δημιουργία μονάδων έντεσης εργασίας, ώστε να δοθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή. Να δρομολογήσουμε δρομολόγια δηλαδή σιδηροδρομικά, τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ενώνουν την περιοχή του Τριγώνου και με την Ορεστιάδα και το Διδημότικο και την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή η δρομολόγηση γρήγορων τρένων είναι κάτι το οποίο με χαμηλό κόστος θα διευκολύνει τις μετακινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της θωράκισης των ανακομμάτων, ούτως ώστε να μην γίνει αυτός ο τρίπλος που γκρέμιζε, κάνει καταστροφές, πλημμύρες, αποζημιώσεις. Απ' την άλλη πλευρά, να αρδεύσουμε με κάθε δόκιμο τρόπο και το τελευταίο χωράφι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε.